δεν τα πάρω το χρόνο των παιδιών. Ήθελα όμως να μοιράσω μαζί σας πόσο πολύ χαίρομαι για τη σημερινή εκδήλωση που οργανώθηκε, να ευχαριστήσω τους συνάδελφούς μου, να ευχαριστήσω και όλους που έχουν έρθει και συμμετείχαν και εκφράστηκαν τις σκέψεις τους, το συναίσθημά τους σε μας, έτσι ώστε να γεμίζει το κίνητρό μας και να έχουμε και τα λόγια σας και τις σκέψεις σας και το συναίσθημά σας αύριο μαζί μας στην τοποθέτηση όταν χρειαστούμε. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμάς αυτό. Το άλλο, ότι και εγώ είμαι μετανάστρια στο Ευρωκοινοβούλιο. Ίσως είμαι η μοναδική μετανάστρια που είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο. Και πάντα αντιδρούσα όταν άκουγα παράνομος μετανάστης. Και δεν ακούγεται παράνομο εμπόριο όπλων, παράνομη παραγωγή όπλων. Για ποιο λόγο να είναι δίκαιο το εμπόριο όπλων και να χρηματοδοτείται από τις χώρες, από τα λεφτά που παράγουμε εμείς, αντί να πάνε η υγεία και παιδεία, να πάνε η όπλα. Για ποιο λόγο δεν περιορίζεται, πώς η Αμερική αυξάνει προς 60% παραγωγή και εμπόριο όπλων παγκοσμίως. Πώς οι χώρες της Ευρώπης που βλέπουν πώς υποφέρουν οι άνθρωποι από την Αφρική, από την Ασία, επιμένουν και αυξάνουν τη χρηματοδότηση για παραγωγή όπλων και χαίρονται όταν κλείσουν κάποιο συμβόλαιο για εμπόριο όπλων. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να παλέψουμε μαζί. Αυτά, γιατί δεν τα σκέφτουν, δεν τα βλέπουν μπροστά τους, δεν τα νιώθουν στο σπίτι τους και στη ζωή τους. Είναι μια εικόνα, είναι μια είδηση. Δεν είναι στο πιτσί τους. Και αυτό που σας έχουμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Γιατί είναι πολύ λίγοι που υψώνουν φωνή για ειρήνη. Είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Και χρησιμοποιώ αυτό το μικρόφωνο να υψώσω τη φωνή μου για σεβασμό στη ζωή κατά την παραγωγή και εμπόριο όπλων και πιο πολύ υψώνω τη φωνή μου για παγκόσμια ειρήνη. Συγγνώμη, είχα μια πρόταση για το ψηφισμά σας και ξέχασα να την πω, γιατί συγκίνηκα πάρα πολύ από την κατάσταση. Είναι μια τροπολογία που την περνάω στις προτάσεις μας σε διάφορες επιτροπές. Είναι να έχουν δικαίωμα οι μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές. Γιατί έχουν έρθει εδώ με τα παιδιά τους, με τις οικογένειες τους, πληρώνουν ασφάλεια. Κάνουν ευρωπαϊκή δήλωση. Πρέπει να έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν ποιος θα τους κυβερνάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το βάλετε αν δεν το έχετε συμμετέσει. Δικαίωμα στη ψηφορία.